Φόλη τη ύλη έδωσε ο Γιώργο Μπένο σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του 2-4, με αφορμή τη θεατρική παράσταση στην οποία θα συμμετέχει Φάλενα. Ο ηθοποιό έκανε μεγάλε αποκαλύψει για το ρόλο που ενσάρκωσε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Μάιστρο. Ο Γιώργο Μπένο επίση δεν δίστασε να μιλήσει για μια συγκλονιστική εμπειρία που βίωσε, με μια κοπέλα που τον πλησίασε λόγω του ρόλου του ω πύρο. Τι αποκάλυψε ο Γιώργο Μπένο. Με τον Ορέστη Χαλκιά δοκιμαστήκαμε και οι δύο για τον ίδιο ρόλο και κάπω κατά τη διάρκεια των ακροάσεων μου ζητήθηκε το ρόλο του Σπύρου. Δοκιμαστήκαμε με τον Ορέστη ω ζευγάρι. Μα πρότεινε ο Αντίνο Αλμπάνη, που τον γνώρισα μαζί με τον Ορέστη Χαλκιά στη σειρά ήλιο. Έτσι περάσαμε την οντισιόν που είχε αρκετά παιδιά, ανέφερε αρ... Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μπένος εξομολογήθηκε, όταν διάβασα το σενάριο για το Μάιστρο, Ήξερα ότι ήταν μια ιστορία που είχε κάτι να πει. Ήξερα ότι έχει γράψει κάτι πολύ όμορφο, το οποίο έχει κάτι να πει στον κόσμο. Δεν ήταν ένα εύκολο ρόλο, το κατάλαβα. Είχε να διαχειριστεί πολλέ δυσκολίε και εγώ για να τον προσεγγίσω κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια. Ήταν ένα παιδί που δεχόταν βία. Κατά τη διάρκεια που κάναμε τα γυρίσματα και εγώ επηρεαζόμουν. Σκεφτόμουν ότι ένα παιδί μπορεί να βιώνει κάτι αντίστοιχο. Αυτή η σκηνή με τον Τζορτέκη ήταν από τις πιο δύσκολες και είχα ξεσπάσει σε κλάματα, ο ηθοποιός επίσης μοιράστηκε μια συγκλονιστική ιστορία που τον σώκαρε πρόσφατα. Μου ήρθε από κοντά και με σόκαρε. Περπατούσα στη σταδίου και με φώναξε μια κοπέλα με το μικρό μου. Νόμιζα ότι ήταν κάποια γνωστή μου. Έρχεται, με αγκαλιάζει και μου λέει ότι δεν γνωριζόμαστε και κατάλαβα ότι ήταν λόγω του Μάιστροου. Και μου μιλούσε με ένα χαμόγελο. Και πάνω στο χαμόγελό τη, μου λέει: Έχω φάει τόσο ξύλο από τον πατέρα μου και θυμάμαι ότι δεν, ήξ... δεν ήξερα αν πρέπει να τη πω κάτι, να την πάρω αγκαλιά, τι λέμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Τη είπα: Μόνο μπορώ να σε κάνω μια αγκαλιά. Την κάνω αγκαλιά και μου λέει: Μην αγχώνεσαι, δεν ζει πια, οπότε όλα καλά. Το έχω ξεπεράσει, αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου είπε σαν κλείσιμο,